Τη Μόσχα τώρα για τον Θανάση Ευγερινό, για να δούμε από εκεί τις τελευταίες εξελίξεις, Θανάση. Καλησπέρα. Από τη Μόσχα που ανακοίνωσε σήμερα ότι έπειτα από την κατάρριψη ενός ουκρανικού ελικοπτέρου και ενός πολεμικού ερειθούμενου τύπου ΜΙΚ του Κιέβου έφτασαν συνολικά τα 500 αεροσκάφη της Ουκρανίας που έχουν καταρριφθεί από το ρωσικό στρατό από την αρχή του πολέμου. Δεν διευκρινίζεται βέβαια πόσα διαθέτει ακόμη η ουκρανική πλευρά και πόσα έχει χάσει η ρωσική πλευρά. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Russia Today μάλιστα αναφέρει ότι έξω από το Χάρκοβο χτυπήθηκαν και έχουν καταστραφεί τα 5 ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορούς προσωπικού BMP1 και επικαλείται τις πληροφορίες ελληνικών ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης γι' αυτό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι στην ίδια περιοχή έξω από το Χάρκοβο εξοντώθηκε άλλη μια ομάδα Πολωνών μισθοφόρων, οι οποίοι λόγω και του ιστορικού μίσους με τους Ρώσους φαίνεται πως πρωταγωνιστούν στην ένοπλη συμμετοχή στις μάχες στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού. Η Μόσχα καταδίκασε το γεγονός ότι για πρώτη φορά Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία, τρεις χώρες όπου είχαν επικρατήσει φασιστικά καθεστώτα που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, καταψήφισαν το καθιερωμένο ετήσιο ρωσικό ψήφισμα στον ΟΕΕ κατά του ναζισμού και της ηρωοποίησης του. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι μόνο ανήθικοι πολιτικοί δεν θα ψήφιζαν την καταδίκη του ναζισμού. Η Μόσχα είχε συνηθίσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συνήθως απήχαν, ενώ οι μόνοι που καταψήφιζαν, όπως έγινε και πάλι βέβαια, μάλιστα, μόνο που αυτή τη φορά καταψήφισαν πολύ περισσότεροι, ήταν παραδοσιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία.